Φατμά, σε λίγη ώρα θα έρθει η παραγγελία που περιμένουμε. Θα κάνεις εσύ την παραλαβή? Ναι, Δημήτρη, μέχρι τις 10 θα είναι εδώ. Τι πρέπει να κάνω? Όταν έρθει το φορτηγό, θα ξεφορτώσουν τις κούτες, θα δεις πόσες είναι και τι γράφει το τιμολόγιο. Το τιμολόγιο είναι η απόδειξη, σωστά? Ακριβώς. Εμείς έχουμε σούπερ μάρκετ, δηλαδή επιχείρηση. Mm-hmm. Γι' αυτό ζητάμε τιμολόγιο για τα προϊόντα που μας στέλνουν. Ναι. Και πόσες κούτες περιμένουμε? Πρέπει να δεις το δελτίο παραγγελίας. Τι γράφει? Γράφει 5 κούτες με μακαρόνια, 3 κούτες με όσπρια και 2 κούτες με ξηρούς καρπούς. Όλες μαζί είναι 10 κούτες. Ωραία. Θα ελέγξεις όλες τις κούτες και όλα τα χαρτιά. Πάντα όταν παραλαμβάνονται προϊόντα, ελέγχουμε αν είναι εντάξει. Mm-hmm. Κατάλαβα. Και αν ξεχάσουν μια κούτα, τι κάνουμε? Τότε πρέπει να πάρουμε τηλέφωνο τον προμηθευτή μας. Το Θανάση. Αυτόν δηλαδή που μας τα στέλνει. Εντάξει, θα τα δω όλα με προσοχή. Επίσης, μπορεί να τα στείλουν όλα, αλλά να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τι πρόβλημα? Κάποιο προϊόν μπορεί να είναι ανοιχτό, να είναι σπασμένο, δηλαδή να είναι ελαττωματικό. Μα έτσι δεν θα μπορούμε να το πουλήσουμε. Ακριβώς. Γι' αυτό θα γράψουμε ένα mail στον προμηθευτή μας και θα του πούμε ποιο είναι το προϊόν, ποιο είναι το πρόβλημα που υπάρχει και θα του ζητήσουμε να μας στείλει ένα άλλο. Mm-hmm. Για τα προϊόντα που μας στέλνουν, λοιπόν, μιλάμε με τον προμηθευτή. Ακριβώς. Αυτός θα μας βοηθήσει όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Α, Δημήτρη, να το φορτηγό, μόλις ήρθε.